Σε αυτής της ανταπόκρισης μετέτρεψε την απογοήτευση σε αποφασιστικότητα. Σήμερα όμως ανεβαίνουμε επίπεδο. Από το επίπεδο της αλληλεγγύης προχωράμε στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας για να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα στο συντονισμό του ενιαίου αγώνα. Έναν ενιαίο αγώνα που θα έχει συνέχεια και θα διεκδικεί από την κεντρική πολιτική εξουσία, ανεξάρτητα με την απόχρωση που θα έχει αυτή, μέχρι τη νίκη, να μην κλείσουν άλλα εργοστάσια. Να μπουν σε επαναλειτουργία όσα έχουν κλείσει. Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί. Να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα έτσι ώστε το ρεύμα και άλλες μορφές, και όλες οι μορφές ενέργειας να είναι κοινωνικό αγαθό. Να φτιαχτούν υποδομές και να θωρακιστούν το δωρεάν σύστημα υγείας, παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού. Μέσα από αυτόν τον κοινό αγώνα μπορούμε και θα διασφαλίσουμε η Λάρκο να μείνει ανοιχτή. Μπορούμε και θα διασφαλίσουμε την ύπαρξη ζωής στις περιοχές μας. Θα συνεχίσουν να έχουν παιδιά οι παιδικές χαρές, θα φτιαχτούν κι άλλες παιδικές χαρές. Ο πρώτος σταθμός αυτού του ενιαίου αγώνα είναι η επιτυχία της πανελλαδικής γενικής απεργίας στις 9 του Νοέμβρη.